Καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί άργησες? Εγώ, μα τι λες τώρα. Μόλις μου τηλεφώνησες, πουλή έγινα και ήρθα πεθώνοντας. Μπα. Δεν κατάλαβα όμως γιατί αυτή η μυστηριώδη συνάντηση. Ήθελα να βρεθούμε μόνοι. Α, κατάλαβα. Μόνοι. Εσύ, εγώ και η Ακρόπολη. Τζίλι μου. Πολύ βιαστικός είσαι, Ηλία. Ναι, ναι, το έχω αυτό, έτσι είμαι εγώ βιαστικός. Δεν έχεις ακούσει που λένε Σπίτι Γκοντζάλες? Αρίμπα, αρίμπα! Είχα, είχα! Όλε, όλε, όλε! Σταμάτα, θέλω να σου μιλήσω. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Μιλάνε τα μάτια σου γι' αυτό. Τζίλι μου, τζιλάρα μου, λεβέντο κουκλάρα μου. Ηλία, στις μπούρνες και κάτσε κάτω. Μάλιστα, να κάτσω. Έκατσε, σ' ακούω. Γεια σας, θέλεις να μιλήσουμε λογικά? Μάλιστα. Δεν μου λες, εσύ πού το πας? Ποιο πάω? Ξέρεις εσύ ποιο, επειδή ήπια με ένα ουισκάκι, είπαμε και 2-3 σαχλαμάρες, το παρεξήγησες? Σαχλαμάρες? Βέβαια σαχλαμάρες, οι σαχλαμάρες που τσίπα από ανάγκη, κατάλαβες? Πού να καταλάβω, άμα καταλάβαινα, δεν θα είχα ανοίξει το στόμα μου σαν μπουκα πόρτα. Θες να μάθεις? Και βέβαια θέλω. Δεν θα θυμώσεις όμως. Εξαρτάται. Λοιπόν εσύ, Ηλία, ακούς ραλάτους και βλέπεις ραλάτους. Και πολύ σωστά θα λες. Πόπο λεφτά η ραλάτη, πόπο τζάκι η ραλάτη. Βέβαια, κόντε ραλάτος από την Κεφαλονιά ο παππούς. Τέτοια μουσια σου πούλησε και σένα ο Μαξ. Ορίστε. Καλέ, τι κόντιδες και τρίχες κατσαρές. Τα μπήσε καφενέ στο Λιξούρ ήταν ο παππούς του και κουρέαστα σε πόλια ο Μαξ. Κουρέαστα σε πόλια ο Μαξ ο... Μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια. Βαλθήκανε λοιπόν ο Μαξ μαζί με τον άλλο τον Κιτρινιάρη, τον Τίνο, να σε τυλίξουνε για να εισηγηθείς να περάσει ο δρόμος μέσα από τα κρύα νερά. Για να πάρουν 1,5 εκατομμύριο από εκείνον που έχει τα κτήματα. 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο. Γι' αυτό και σου κάναμε όλοι μαζί κοπλιμέντα για να πέσεις. Εγώ να πέσω. Δεν πέφτω εγώ, ρε. Εγώ είμαι σαν το αδέλφινο, ρε. Μωρέ, μπούφος είσαι κι εσύ όπως μπούφισες το όλοι οι άντρες. Μπούφος, ε. Θύμωσες? Μα υπήρχε σοβαρός λόγος που στα είπε όλα αυτά. Σοβαρός λόγος? Ναι, ο Μαξ. Τι ο Μαξ? Μπορεί να είναι επιπόλαιος και λογάς, αλλά έχει καλή καρδιά. Και στο κάτω-κάτω είναι άντρας μου και τον αγαπώ. Αφού για να καταλάβεις κάθομαι και αντέχω όλες του τις παλαβομάρες. Είναι τόσο τρελός δε που ήθελα αν πετύχει η δουλειά να πάρει κότερο. Κότερο? Μπορεί να κοιτάζει να ανοίξει κανένα μπαρμπέρικο να κονομάει με ροκάματο που μου θέλει και κότερο ο κουρεύς της Εδήλης.